συμβολική και πολύ σημαντική για εμάς και τους μαθητές μας. Για το συμβολικό αυτό χαρακτήρα θα μας μιλήσει ο διευθυντής του σχολείου μας, κύριος Δημήτρης Βλάχος. Εξοχότατε κύριε Πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών, πολιτικών και στρατιωτικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών, τιμημένοι αδελφοί του εθνομάρτυρα Ευαγόρα Παλικαρίδη, τιμημένα αγωνιστή της ΕΟΚΑ 1955-59, κύριε Γιώργο Στενιώτη, κύριε Πρόεδρε του Συλλόγου Ευαγόρας Παλικαρίδης Πάθου, κύριε Διευθυντά του Λυκείου Κύπου Πάθου, κυρίες και κύριοι εκπρόσωποι του Συλλόγου Γονέων και Μαθητών, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αγαπητοί μαθητές, η Κύπρος, λόγω της στρατηγικής θέσης της, αποτέλεσε επί αιώνες το μήλο της έρηδες πολλών κατακτητών. Οι κατακτητές που πάτησαν τη γη της, μετήρησαν πολλά σχέδια στην προσπάθειά τους να την υποτάξουν για πάντα και να κάμψουν το αδούλωτο πρόνημα των κατοίκων της. Τα σχέδια αυτά όμως δεν ευοδόθηκαν, γιατί οι Έλληνες της Κύπρου έμειναν προσιλωμένοι στην ελληνική τους παράδοση που τους ήθελε να αντιστέκονται σε κάθε μορφής αυθαιρεσία. Η πεποίθησή τους ότι η ζωή χωρίς την ελευθερία χάνει κάθε έννοια και περιεχόμενο τους όθησε στην αέναη προσπάθεια ανάκτησης και διατήρησή της εν μέσω βεβαίως κινδύνων, ταλαιπωριών και μεγάλων περιπετειών. Οι αγώνες τους για την ελευθερία απέτησαν θυσίες πολλές, τίμημα βαρύ και άφθονο αίμα ηρωομαρτύρων πότισε κάθε γωνιά της Νεοκαλονής. Ξεχωριστή θέση στο πάνθεο των ηρωομαρτύρων αυτών κατέχει ανυπότακτος έφηβος ποιητής από την τσάδα της Πάφου, ο Ευαγόρας Παλικαρίδης, που όταν σήμανε του κόσμου η πιο σωστή στιγμή, άθεσε τις μέρες του και ακολούθησε τον δρόμο του χρέους. Στη σύντομη ζωή του επέδειξε ανδρεία, όπως αυτή εκφράστηκε στις πιο κρίσιμες καμπές της διαχρονικής πορείας του ελληνισμού. Αναδείχθηκε σε πανανθρώπινο σύμβολο ηρωισμού και αποτελεί για όλους τους καταπιεζόμενους λαούς το σηματορό και κήρυκα της αδιάκοπης πάλης για τα δικαιώματα, την ελευθερία και την αξιοπρέπεια του ανθρώπου. Η αφοβία του, η περιφρόνηση του κινδύνου, η ανεξάρτητη εσωτερική του δύναμη, η οξύνια, η σύνολη αρετή του τον έκαναν να αντιμετωπίζει το θάνατο με τρόπο που ξεπερνά το ανθρώπινο μέτρο. Ήξερε ότι η πορεία του προς την αγώνη δεν ήταν μόνο δική του. Ήταν η πορεία της ελληνικής ψυχής και γι' αυτό έπρεπε να γίνει χωρίς φόβο. Ο Ευαγόρας Παλικαρίδης υπήρξε άντρας επιφανής, εκφραστής των πόθων και των οραμάτων της πιο γνήσιας έπαλξης της Ρωμιοσύνης της προαιωνίως ελληνικής Κύπρου. Στη μνήμη του υποκλίνεται ο οικουμενικός άνθρωπος και η ένδοξη τελευταί του βίου του θα αποτελεί εσαΐ ακένωτη πηγή έμπνευσης και θαυμασμού. Οι αρετές και το αδούλωτο φρόνημά του αποτελούν άφθαρτη παρακαταθήκη στην οποία σύμπαντες πρέπει να καταφεύγουμε και να αντλούμε διδάγματα και να αναβαθμιζόμαστε στις αξίες και τις αρχές για τις οποίες προμάχησε. Αισθανόμενοι το χρέος αυτό, ο Σύλλογος Διδασκόντων του Σχολείου μας αποφάσισε την οργάνωση της σημερινής εκδήλωσης σε μια προσπάθεια διάδοσης της προβολής του ήθους και του μεγαλείου του αθάνατου έφηβου. Διδάσκοντες και διδασκόμενοι, καλωσορίζουμε με τα πιο θερμά αδελφικά μας αισθήματα τα μέλη της Κυπριακής Αποστολής, τους εκφράζουμε την αγάπη μας και πολλές ευχαριστίες για την τιμή που μας κάνουν να είναι σήμερα μαζί μας. Σας ευχαριστώ. Ο μαθητής, ο έφηβος, ο ήρωας, ο μάρτυρας της Λευτεριάς έγραψε για την Κύπρο. Την Κύπρο μας χιαντέσανε,
διάδειμα εισίδα, έχει για πάντα στην καρδιά πίστη σε μια πατρίδα. Η Κύπρος και ανελήγησε, δεν είναι σκλαβωμένη. Ελληνοπούλα δούλωτη, πάντα ψυχητισμένη. Το λέει ο γυαλός, το λέει η στεριά, κάθε βουνού κορφούλα, το λέει κάθε ανηφοριά και κάθε της βυσούλα. Η Κύπρος δεν απέθανε, κι ούτε πότε πεθαίνει, και από τη σκλαβιά στα σίδερα τη βλέπω εγώ να βγαίνει. Την Κύπρο δεν τρομάζουν φουβέρες και κανόνια, έχει βαριά κληρονομιά από τα παλιά τα χρόνια. Στην Κύπρο την αθάνατη, την Κύπρο τη γενναία, είναι καιρός να στήσουμε ελληνική σημαία. Αρρωγός στην προσπάθειά μας να επιτύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, ο Δήμος Κόμ. Ο αναπληρωτής δημάρχου, κ. Θεοδόσης Κιταράς, καλείται να προσφωνήσει στην εκδήλωσή μας.